Κύριε Πέτρε, μισό λεπτό, να κλείσετε και να το πείτε. Τελειώνετε. Ο κύριος δεν έχει μιλήσει καθόλου. Περιμένοντας να ακούσω και τον κύριο Μιχαλολιάκο, τι έχει να πει για το ρεπορτάζ που. Ακούγομαι, κύριε Πρετεντέρη. Ναι, ακούγεστε. Ναι. Τι έχει να πει για το ρεπορτάζ που είδαμε στην αρχή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πάγκαλο. Επειδή απεδόθη μια μορφή στους Έλληνες αξιωματικούς από τον κύριο Πάγκαλο, από μια θέση εκ του ασφαλούς, πιστεύω. Τι έκανε ο κύριος Πάγκαλος, μίλησε περί αυτοκτονιών κτλ. Τι έκανε ο κύριος Πάγκαλος όταν κατέρευσε ο κομμουνισμός. Διότι γνωστό το παρελθόν του το κομμουνιστικό. Καλά, εγώ ζήτησα να μην υποβάλω. Ναι, όχι, θέλω να κάνω γιατί απεδόθη μια μορφή προς όλο το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών από τον κύριο Πάγκαλο. Γιατί θέλετε ο οποίος, να προσωποποιείτε. Δεν ξέρω, δυστυχώς, μήπως στο μέλλον γίνει και υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης. Ο νεαρός εκεί, κύριε Πρεδιδέρη, με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ έγινε μια ερώτηση, πρέπει να απαντήσω. Δεν ήταν ερώτηση, ήταν ερώτηση με κατηγορία μέσα. Συμβαρύτατη μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνουμε τον κομμουνισμό, να πολεμήσει τον κομμουνισμό όταν νικοτερέ. Να αυτοκτονήσετε, θα ήταν προσφορά πιστεύω κύριε Παγκοσμίου. Το κομμουνισμό που κατέρευε να πάρει την προσφορά. Σας παρακαλώ. Όχι, να αυτοκτονήσετε. Σας παρακαλώ. Εγώ καταρχήν δεν μίλησα για τους Έλληνες αξιωματικούς. Μιλήσατε για τους Έλληνες αξιωματικούς. Δεν μίλησα για τους αξιωματικούς. Μίλησα για τους και στην Κύπρο. Μίλησα για τους αξιωματικούς. Και πώς αναφερθήκατε. Είναι εγκληματικό Έλληνες πολιτικοί να μιλάνε έτσι για τους αξιωματικούς. Θα σας πω εγώ γιατί μίλησα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο λαός τα έχει βάλει με τους αξιωματικούς. Καταρχήν μαθήματα πατριωτισμού. Δεν δέχομαι, έτσι. Προσωπικά είμαι ένας ταπεινός Έλλην που έκανε τη θητεία του όπως όλος ο άλλος κόσμος, 27 μήνες, έτσι, σε συνθήκες ειρήνης, γιατί δεν γινόταν τότε πόλεμος, και δεν διεκδικώ διάφνες, γιατί είμαι υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου, αλλά βγαίνω από μια μεγάλη στρατιωτική οικογένεια. Δεν μπορούσα λοιπόν ποτέ, πολύ μεγάλη στρατιωτική οικογένεια. Επειδή είμαι ο πρώτος πολίτης. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Προέρχομαι και εγώ από τότε είναι ντροπή σας να υπερασπίζεστε τους χουντικούς προδότες της πατρίδας τους και της δημοκρατίας που τράπηκαν σε φυγή μπροστά στον Τούρκο. Γιατί δεν κάνετε κύριε Πάγκαλε, γιατί κρατάτε το φάκελο της Κύπρου. Ανοίξτε τον αν έχετε το θάρρος, κύριε Πάγκαλε. Ανοίξτε το φάκελο της Κύπρου να δούμε ποιοι είναι οι προδότες και ποιοι είναι οι ήρωες. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ. Ανοίξτε το φάκελο της Κύπρου, αν έχετε το θάρρος. Να δούμε ποιοι είναι οι προδότες. Κι πόδωσαν την Κύπρο το 1974. Κυρίες και κύριοι, δεν απάντησατε κύριε Παγκαλή. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό να πω για το ρεπορτάζ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ, εκτραχυνθήκατε όλοι. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Κύριε Νταούλη. Όχι, άλλους δεν έπρεπε να φέρω. Εν πάση περιπτώσει. Άλλους δεν έπρεπε να φέρω. Για το ρεπορτάζ, κύριε Πρεταγγέρη. Κύριε Νταούλη. Κύριε Νταούλη. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Κατά τρόπο που δεν το ήθελα σε καμία περίπτωση να φτάσει. Ακούστηκαν προσωπικές ύβρις και αντεκλήσεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Αναγκάσαμε έναν άνθρωπο να αποχωρήσει και αυτό είναι απαράδεκτο. Όλες οι απόψεις πρέπει να διατυπώνονται, το ελπίζω και το εύχομαι όπως πάντα στη τηλεόραση, κατά τρόπο ευπρεπή και κόσμιο. Και όταν διατυπώνονται κατά τρόπο ευπρεπή και κόσμιο, τότε είναι σεβαστές. Κυρίες και κύριοι,